Μύρης, Αλεξάνδρεια του 340 μετά Χριστόν. Την συμφορά όταν έμαθα που ο Μύρης πέθανε, πήγα στο σπίτι του, μόλο που το αποφεύγω να εισέρχομαι στον χριστιανών τα σπίτια, προπάντων όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές. Στάθηκα σε διάδρομο. Δε θέλησε να προχωρήσω πιο εντός, γιατί αντελήφθην που οι συγγενείς του πεθαμένου με βλέπαν με προφανή απορία και με δυσαρέσκεια. Τον είχανε σε μια μεγάλη κάμαρη, που από την άκρη όπου στάθηκα είδα κομμάτι, ολοτάπητες πολύτιμοι και σκεύη εξαργύρου και χρυσού. Στέκομουν και έκλαια σε μια άκρη του διαδρόμου και σκέπτομουν που οι συγκεντρώσεις μας και οι εκδρομές χωρίς το Μύρη δε θα αξίζουν πια. Και σκέπτομουν που πια δε θα τον δω στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας, να χαίρεται και να γελά και να απαγγέλει στίχους με την τελεία του αίσθηση του ελληνικού ρυθμού. Και σκέπτομουν που έχασα για πάντα την εμορφιά του, που έχασα για πάντα των νέων που λάτρευα παράφορα. Κάτι γριές κοντά μου χαμηλά μιλούσαν για την τελευταία μέρα που έζησε, στα χείλη του διαρκώς το όνομα του Χριστού, στα χέρια του βαστούσε ένα σταυρό. Μπήκαν κατόπι μες στην κάμαρη 4 χριστιανοί ιερείς και έλεγαν προσευχές εν θέρμος και δεήσεις στον Ιησούν ή στην Μαρίαν, δεν ξέρω τη θρησκεία τους καλά. Γνωρίζαμε βεβαίως που ο Μύρης ήταν χριστιανός. Από την πρώτη ώρα το γνωρίζαμε όταν πρόπερση στην παρέα μας είχε μπει. Μα ζούσε ένα απολύτως σαν και εμάς. Από όλους μας πιο έκδοτος στις ειδονές, σκορπώντας αφιδώς το χρήμα του στις διασκεδάσεις. Για την υπόλοιψη του κόσμου ξένιαστος, ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξεις στις οδούς όταν τύχαινε η παρέα μας να συναντήσει αντίθετη παρέα. Ποτέ για τη θρησκεία του δεν μιλούσε. Μάλιστα μια φορά τον είπαμε πως θα τον πάρουμε μαζί μας στο Σεράπιον. Όμως σαν να δυσαρεστήθηκε με αυτόν μας τον αστεϊσμό. Θυμούμε τώρα. Α, κι άλλες δυο φορές τώρα στο νου μου έρχονται. Όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές, τραβήχθηκε από τον κύκλο μας και έστρεψε αλλού το βλέμμα. Όταν ενθουσιασμένος ένας μας είπεν «Η συντροφιά μας να'ναι υπό την εύνοια και την προστασία του μεγάλου, του πανωραίου Απόλλωνος», ψιθύρισε ο Μύρης, οι άλλοι δεν άκουσαν «Τι εξαιρέσιε μου». Οι χριστιανοί ιερείς μεγαλοφόνος για την ψυχή του νέου δέονταν. Παρατηρούσαμε πόση επιμέλεια και με τι προσοχήν εντατική στους τύπους της θρησκείας τους ετοιμάζονταν όλα για τη χριστιανική κηδεία. Και ξέφνης με κυρίευσε μια αλόκοτη εντύπωση. Αόριστα αισθανόμουν σαν να φεύγει από κοντά μου ο Μύρης. Αισθανόμουν που ενώθη χριστιανός με τους δικούς του και που γένομουν ξένος εγώ, ξένος πολύ. Ένιωθα κιόλα μια αμφιβολία να με σημώνει. Μήπως είχα γελαστεί από το πάθος μου και πάντα του ήμουν ξένος. Πετάχθηκα έξω από το φρικτό του σπίτι, έφυγα γρήγορα πριν αρπαχθεί, πριν αλλοιωθεί από τη χριστιανοσύνη τους η θύμιση του Μύρη.